Ακριβότερο θα είναι από αύριο αν δεν ανανεωθεί η έκπτωση των δηληστηρίων και το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας ο Στέφανος Σίσκος για να μας πει περισσότερα. Γιατί, Στέφανε, αρχίσαμε και βγάζουμε όλοι τα κομπιουτεράκια, οι καταναλωτές, και θα δούμε, ψάχνουμε να δούμε πόσα θα χρειαστεί να καταναπληρώσουμε για να θερμανθούμε το χειμώνα. Και κάνουμε και συνεχώς υπολογισμούς, γιατί αλλάζουν και οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Από αύριο, λοιπόν, όπως είπες, αν δεν ανανεωθούν οι εκπτώσεις που έδωσαν τα δηληστήρια, είτε απευθείας είτε μέσω των εταιριών τους, όταν ανακοινώθηκε η αρχική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου και άρχισε η διάθεση, θα είναι ακριβότερο κατά 7 λεπτά. Μάλιστα. Λίγη σήμερα, λοιπόν, η έκπτωση των 7 λεπτών που έδωσαν τα δηληστήρια, ήταν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μέχρι σήμερα δηλαδή 31. Από εδώ και πέρα, ό,τι πετρέλαιο θέρμανσης προμηθεύονται τα πρατήρια, θα είναι ακριβότερο κατά 7 λεπτά. Έτσι, λοιπόν, όπως θα δούμε στην επόμενη μας κάρτα, η μέση πανελλαδική τιμή σήμερα στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,39 περίπου ευρώ το λίτρο. Αύριο, λοιπόν, μαζί με τα 7 λεπτά, θα είναι στο 1,45-1,46 κοντά. Συνεπώς, υπήρξε και μια μικρή μείωση όλο αυτό το διάστημα από όταν άνοιξε. Οπότε, χάνεται όλη αυτή η μείωση και πάει κατευθείαν στην Αγγλία. Υπάρχει περίπτωση, όπως είπαμε, να μην υπάρξουν από αύριο ανατιμήσεις, γιατί από αύριο ό,τι πετρέλαιο θέρμανσης παίρνουν τα πρατήρια θα είναι ακριβότερο κατά 7 λεπτά. Όποιος έχει δηλαδή απόθεμα θα το πληρώνει, θα το δίνει στην παλιά τιμή, ή θέλουμε να το ελπίζουμε αυτό. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί ξανά η αύξηση αυτή, η μείωση αυτή από τα δηληστήρια? Μέχρι στιγμής παράγοντες στις αγορές και πρατηριούχοι λένε ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Θα περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα γίνει, γιατί εφόσον εξακολουθήσει η έκπτωση των 7 λεπτών, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν και τα 25 λεπτά που ρίχνουν εκεί την τιμή, γιατί αλλιώς θα βλέπαμε ιστορικά ρεκόρ. Μαύρα ιστορικά ρεκόρ, πολύ πιο πάνω δηλαδή. Και τι σημαίνει όλο αυτό, όπως λέμε, η αύξηση των 7 λεπτών για τον καταναλωτή? Ο ένας τόνος περίπου που χρειάζεται να πάρει ένα σπίτι για να θερμανθεί το χειμώνα θα κοστίζει 70 ευρώ παραπάνω, λοιπόν.